Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν πρώτον την εξαίρεση των επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπονταν στο νομοσχέδιο η νομική μορφή με την οποία αυτές υπάρχουν, οπότε ήταν τις υφιστάμενες. Ναι. Τώρα θα σας διανεμηθεί βέβαια. Θα είναι λίγο κουραστικό να διαβάζω επακριβώς. Είναι στο τέλος της παραγράφου 1 του πρώτου άρθρου. Εντάξει. Στην παράγραφο 6 του 5ου άρθρου προστίθεται η φράση «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες ορκωτών λογιστών για τη διακρύβωση της στήρησης της διάταξης από τους υποψηφίους». Είναι ένα θέμα το οποίο εγείρατε. Και αυτό αφορά το πόθεν έσχες και την ονομαστικοποίηση. Υπάρχει επίσης η εξής βελτίωση στην παράγραφο 7 του άρθρου 8, όπου υπάρχει πρόνοια για μετάδοση υποτιτλισμένων προγραμμάτων και προγραμμάτων με δυνατότητα παρακολούθησης από κοφούς μεταξύ των ωρών 5 και 11. Υπάρχει επίσης η νομοτεχνική βελτίωση στην παράγραφο 4 του άρθρου 9, όπου για τους περιφερειακούς σταθμούς και την προκήρυξη, η οποία θα γίνει στην ώρα της, ότι λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία του εδάφους. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμμετοχής υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των προκυρυσσομένων αδειών ανακατηγορία, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δίνεται με τη ολογημένη απόφασή του να ματαιώσει το διαγωνισμό και να προκηρύξει τον ίδιο εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων. Όχι υπόνοια. Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια για μη ικανοποιητικό τίμημα. Έτσι. Υπάρχει επίσης νομοτεχνική βελτίωση που δίνει τη δυνατότητα στους περιφερειακούς σταθμούς να συνδέονται με παραπάνω από έναν πάροχο περιεχομένου, όχι γενικώς παραπάνω, μέχρι δύο. Δηλαδή να μπορεί ένα επαρχιακό κανάλι σε ζωντανή μετάδοση να πάρει και από δεύτερο παραγωγό προγράμματος πρόγραμμα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τις διαβάσω όλες, να σας διαβάσω μόνο, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, έχει, αλλά δεν είναι, είναι δευτερεύουσες ως προς την ουσία. Υπάρχει μόνο μία που αφορά και είναι κατά τη γνώμη μου πολύ κρίσιμη και εδώ θα ήταν καλό να υπάρξει ευρεία συνένεση. Σε σχέση με την νόμιμη συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, η οποία μπαίνει στο άρθρο 55 στην παράγραφο 10 και καταργεί την διάταξη του άρθρου 110 παράγραφος 12 του νόμου 4055 του 2012, που επέκτηνε τις θητείες των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, είναι μία... Συγγνώμη. Ναι, προσέξτε να δείτε. Εδώ πέρα η ψήφιση του νομοσχεδίου, κύριε Κουτσούκο, είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, είναι η αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο νόμος, και αυτός και ο προηγούμενος αν θέλετε, είναι η πολιτική οριμότητα και η ευρύτατη συνένεση για τη συγκρότηση ενός Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πτερήγων. Εντάξει, ωραία, ναι, δεν το κάναμε. Ωραία, εντάξει, όπως θέλετε. Μπορείτε, είναι δημοκρατικό σας δικαίωμα, έχετε την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα διανεμηθεί τώρα... Προκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από σήμερα το βράδυ να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα και με πνεύμα συνεννόησης και σύγκλησης
να αποδώσουμε στον ελληνικό λαό αυτό που δικαιούται, ένα καθαρό τηλεοπτικό τοπίο και την ενημέρωση που του αρμόζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να δοθούν για να μοιραστούν. Μία ερώτηση μόνο ο κύριος Λοβέρδος. Σας χειροκρότησαν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Στο άρθρο 55 νομίζω κάνατε την αλλαγή που σχετίζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όμως, αλέωση πιν, αυτό που καταθέτεται ως νομοθετική πρωτοβουλία σημαίνει ότι διακόπτεται η άσκηση θητείας της ανανεωμένης, της παρατεταμένης θητείας 4 μελών, αν δεν κάνω λάθος, της διοικήσεως. Το εξηγείτε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πάχη, το λόγο. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν συμπληρώσει όλα την προβλεπόμενη από τον νόμο θητεία. Ναι. Άρα υπάρχει μέλος, ας πούμε, που είναι για 1,5 χρόνο. Άρα αυτό δεν δίνει. Οποιαδήποτε όμως αντικατάσταση προϋποθέτει τη σύγκληση της διάσκεψης των Προέδρων και την διαμόρφωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Και θέλω να απευθυνθώ υπογραμμίζοντας το αυτό, δηλαδή είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εδώ ανοίγει η δυνατότητα συγκρότησης Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με νόμιμη σύνθεση. Έτσι δεν είναι?